Καλά, είμαστε πάρα πολύ συντονισμένοι, ε. Ναι. Όπως πάντα άλλωστε. Αλλά καλά, Αλεξανδρούκο, πώς είσαι, έχεις ομορφινή. Και να γιατί... το λες, εσύ με συμφέρει. Άσε, μην μου πεις γιατί, θα μου τα πεις μετά. Εντάξει. Τι μου έχεις για σήμερα. Σήμερα σου πού θα με πας, θα με ταξιδέψεις και θα με συνδέσεις. Ο στόχος ήταν να σε πήγαινα κανονικά στο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Από τη στιγμή όμως που δεν θα γίνει για τους λόγους που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε με κανονικό τρόπο, ας το δούμε ψηφιακά και ας πάρουμε μια πρώτη γεύση με το τι ακριβώς συμβαίνει. Μόλις συνδεθούμε με το Skype, ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης, ο οποίος τόσα χρόνια βρίσκεται πίσω από αυτό τον θεσμό, τον οποίο τον έχει χτίσει με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί και αγάπη τα 33 πάει. Χρόνια Μικελίδης είναι. Και τα 33 χρόνια είναι ο Μικελίδης. Τρελαθώ. Από κύριε... τότε που το φεστιβάλ ήταν υπό την αιγίδα της εφημερίδας που δούλευε τότε ο Νίνος, ακριβώς τόσα χρόνια είναι και το φεστιβάλ. Και ο Νίνος το κράτησε και μετά. Για να δούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί με το Skype, να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι θα δούμε αυτή τη χρονιά που έχουμε αφιέρωμα στο Ρομέρ. Έχουμε εξαιρετικές παρουσιάσεις. Ο Νίνος είναι στην. Καλησπέρα σας, κύριε Μικελίδη. Θέλετε να μιλάμε στο ελληνικό ή το πληθυντικό? Όπως θέλετε. Ναι, όπως να είναι, δεν με πειράζει. Μιλάμε ελληνικό. Εντάξει, Νίνο. Φέτος λοιπόν, πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια θα γίνει διαδικτυακά. Το ευτυχές είναι για τους συνεφίλ ότι θα μπορούν να απολαύσουν ευρωπαϊκό κινηματογράφο αλλά και ελληνικό δωρεάν. Για πείτε μου λίγο για την δράση που θα γίνει. Και όλη η Ελλάδα αυτή τη φορά και ολόκληρη η Ελλάδα, όχι μόνο η Αθήνα. Αυτά είναι τα καλά, τα μόνα καλά. Δυστυχώς δεν έχουμε τις αίθουσες για να έχουμε την άμεση επαφή με το κοινό και το κοινό μαζί όλοι να απολαύσουν μια ταινία και να υπάρξουν και συζητήσεις και η όλη η ατμόσφαιρα αυτή που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα. Πάντως φέτος προσπαθήσαμε πάλι να είναι πάντα στο πρώτη θέση ο ελληνικός κινηματογράφος, όπως έγινε και από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε το 1988. Φέτος ανάμεσα δεν θα πούμε ακόμα όλα τα αφιερώματα, γιατί ακόμα δεν θέλουμε να τα ανακοινώσουμε. Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθούν όλα, αλλά ειδικά κάνουμε σήμερα την έναρξη ανακοινώνοντας σε εσάς το μεταναστευτικό που είναι αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο με 8 ταινίες, από τις οποίες ορισμένα είναι ντοκιμαντέρ και ορισμένα ταινίες μυθοπλασίας. Και καλύπτουν ταινίες από τη μετανάστευση από Αλβανούς που είχαμε νωρίτερα, όπως τις ταινίες «Από το χιόνι του Γκορίτσα» και το «Έντουαρτ» της Βασιλικής Αντωνίου. Και προχωράμε μέχρι σήμερα που είναι η μετανάστευση σύγχρονη με τη Μόρια, με την Ιδωμένη. Μάλιστα έχουμε δύο ντοκιμαντέρ που αφορούν αυτούς τους δύο χώρους. Το ένα είναι ο Όβιτ και Ντούσμαν του Δημήτρη Γέρου, του γνωστού ζωγράφου, που είναι και σε πανελλήνια πρεμιέρα. Και το άλλο είναι το «Ευρώπη, το όνειρο» της Ανέτας Παπαθανασοπούλου. Θα μας πει λοιπόν... Επίσης υπάρχει ακόμα ένα άλλο ντοκιμαντέρ με θέμα τους πρόσφυγες. Είναι «Τα φαντάσματα πλανιούνται πάνω από την Ευρώπη» της Μαρίας Κουρκουτά και της Νίκης Γιάνναρη. Και οι απόλυτες ταινίες που είναι μυθοπλασίας είναι «Ο ένας άλλος κόσμος» του Παπακαλιάτη, «Η πλατεία Αμερικής» του Σακαρίδη και «Η δέκατη μέρα» του Βασίλη Μαζωμένου, που είναι ταινίες που ασχολούνται με μετανάστες που περνούν από την Ελλάδα, έρχονται εδώ άλλοτε για να περάσουν, να φύγουν, να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και άλλοι που έρχονται και παραμένουν για ένα διάστημα στην Ελλάδα, ελπίζοντας ότι εδώ θα δημιουργήσουν μια καινούργια καλύτερη ζωή και πολλές φορές αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν και στις χώρες τους. Αφιέρωμα και στον Ερίκ Ρομέρ να πούμε. Νίνο, πώς θα μπορεί όμως ο κόσμος να παρακολουθήσει τις ταινίες διαδικτυακά? Υπάρχει ήδη κάποια πλατφόρμα η οποία. Υπάρχει πλατφόρμα. Και θα δοθεί εντός των από την άλλη εβδομάδα, θα δώσουμε και τους κωδικούς με τους οποίους μπορεί να μπαίνει κανείς, γιατί θα υπάρχει ένας περιορισμός μέχρι από την ορίζω 500 θέσεις για κάθε ταινία. Αυτά θα αναγγελθούν την άλλη εβδομάδα όλες οι λεπτομέρειες. Είδες, είναι σαν να πηγαίνουμε δηλαδή κινηματογράφο με κανονικές συνθήκες και όχι με το 30% πληρότητας. Οπότε αυτό είναι όντως ένα μεγάλο κέρδος. Να μπορούν, ας πούμε, 300-400 άτομα, 500, κατά βάση του αυτού που θα είναι κάθε ταινία, και θα μπορεί να την δει μέσα σε 24 ώρες. Δεν μπορεί και να την δει και να σταματήσει να δει τη συνέχεια μετά, αν δεν θέλει να την δει ολοκληρωμένη, ή να την δει σε συνέχεια την ώρα, όση ώρα διαρκεί η ταινία, αλλά μέσα σε ένα 24ωρο. Και κάθε μέρα θα δίνουμε κάποιες ταινίες του προγράμματος. 4-5 ταινίες, ώστε να μπορεί κανείς να επιλέξει τις ημέρες που θέλει να δει τις ταινίες. Το πρόγραμμα θα αναγγελθεί, θα μπει στο διαδίκτυο και στο διαδίκτυο της, και στο site του Πανοράματος και στο site της πλατφόρμας. Νίνο, θα αναγγελθεί, όπως είπα.
από καρδιάς για, για αυτή την τόσο ωραία πρωτοβουλία που κάνει να αυτή πούμε και για το, να πούμε κάτι για το διαγωνιστικό πρόγραμμα. Φυσικά, φυσικά. Ναι, το διαγωνιστικό θα αποτελείται φέτος από 10 ταινίες, από τις οποίες οι 4 είναι ελληνικές. Και όπως και πέρσι, οι 4 θα έχει μια ειδική επιτροπή από Έλληνες σκηνοθέτες που θα δώσουν και το βραβείο στην καλύτερη ελληνική, η οποία περιλαμβάνει και ένα χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ που προσφέρει το Κέντρο Κινηματογράφου. Όλες οι άλλες ταινίες μαζί και οι ελληνικές θα κριθούν και από μια διεθνή φέτος επιτροπή που θα το δουν και αυτοί διαδικτυακά, με πρόεδρο τον Ηλία Σουλεϊμάν. Θα αναγγείλουμε τα ονόματα και αυτά την άλλη εβδομάδα. Θα υπάρχει η Επιτροπή της ΦΥΠΡΕΣΗ που επίσης δίνει ένα βραβείο. Η Επιτροπή των Κριτικών της ΠΕΚ που είναι τριμελής επιτροπή και αυτή. Και μια Επιτροπή του Πανοράματος που είναι, Επιτροπή του Αθηνοράματος που είναι αναγνώστες του περιοδικού που δίνουν το δικό τους βραβείο. Νίνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία σου. Θα συντονιστούμε λοιπόν διαδικτυακά για να παρακολουθήσουμε ταινίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις 3 εβδομάδες θα μας λείψουν. Ναι, και οπότε θα μιλήσουμε και για ταινία την επόμενη φορά για το διαγωνιστικό, γιατί έχει πολύ ωραίες ταινίες και για κάποια, από τα άλλα αφιερώματα που επίσης νομίζω θα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους θεατές. Και θα αποκαλύψω εγώ τότε ότι κάποιες είναι και συμπαραγωγές της ΕΡΤ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, κάποιες είναι συμπαραγωγές της ΕΡΤ και έχουμε και ταινίες και άλλες που έχουν πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τα αφήνουμε για την επόμενη. Ωραία. Φίλοι του Κινηματογράφου, σπέψατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που θα μας συντροφεύσετε αυτά τα βράδια που θα είμαστε στο σπίτι, στους 4. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζεται όπως έγραφαν οι παλιές ταινίες επί της οθόνης. Συνεχίζεται. Σας φιλούμε και σας ευχαριστούμε. Μου είπες τον ελληνικό άνθρωπο, συνέχισα εγώ στο πληθυντικό. Φεύγω, Αλέξανδρε. Φεύγω. Αυτό ήταν τέλος. Αυτό ήταν. Όχι, συνεχίζεται. Καλά. Τελίτσες. Γιατί έχω να συζητήσω ένα θέμα που σε αφορά και εσένα και εμένα. Τότε θα παραμείνω και θα ακούω. Παράμεινε, διότι θα πάω να συναντήσω την Ελίνα Κοτανίδη για να συνδεθούμε με τον Στυλιανό Λαγαρά και να μιλήσουμε για τα ψυχοσωματικά. Αδικό μου θέμα είναι αυτό, γιατί δεν είμαι εγώ. Κατάλαβες. Μην εκεί. Και άμα θες, πετάξω. Γιατί λόγω του κορονοϊού δεν μπορώ. Α, Στυλιανέ Λαγαράκη, Ελίνα Κοτανίδη. Έχουμε να συζητήσουμε. Κάτσε πάνω.